Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ επισκέφθηκε ο πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο Ιωάννης Παπαμελετίου στο πλαίσιο των επαφών που πραγματοποιεί με τα κυπριακά πανεπιστήμια. Κατά την επίσκεψή του, Έλληνας πρέσβης ξεναγήθηκε στους χώρους του Πανεπιστημίου και στις υβριδικές αίθουσες διδασκαλίας, όπου είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη διαδικασία μεικτής εκπαίδευσης. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που σας έχουμε, κύριε πρέσβη, σήμερα μαζί μας, γιατί συμπίπτει, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, με την μέρα που γιορτάζουμε, τη διεθνή μέρα που έχει καθιερωθεί να γιορτάζουμε την ελληνική γλώσσα. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Φρέντερικ ενημέρωσε τον Έλληνα πρέσβη και για την συνεργασία την οποία το Πανεπιστήμιο διατηρεί σχεδόν με όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας. Ενώ ανακοίνωσε την προσφορά 5 υποτροφιών σε συμβατικά προγράμματα σπουδών, τις οποίες θα μπορεί να διαθέσει η ελληνική πρεσβεία σε φοιτητές και φοιτήτριες από την Ελλάδα. Εκεί που πρέπει να επενδύσει η Κύπρος είναι στο έμψυχο δυναμικό, στο ανθρώπινο δυναμικό της και να χτίσει το μέλλον της δια της άρτιας εκπαίδευσης της νεολαίας, η οποία θα αποτελέσει την ηγετική γενιά του μέλλοντος. Και από αυτή την άποψη είναι προφανές ότι το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, όπως πρέπει να πω και όλα τα πανεπιστήμια της Κύπρου, διαδραματίζουν και συντελούν έναν πάρα πολύ καθοριστικό ρόλο για το μέλλον της Κύπρου. Ο πρέσβης της Ελλάδας ενημερώθηκε επίσης για την παρουσία μεγάλου αριθμού φοιτητών και φοιτητριών από την Ελλάδα στις δύο πανεπιστημίου πόλεις του Πανεπιστημίου Φρέντερικ σε Λευκοσία και Λεμεσό και για τη στήριξη της οποίας έτυχαν κατά την περίοδο των lockdown.